Αφορμή της σημερινής μας συζήτησης είναι μια πολύ σημαντική ημερίδα που έχετε, ένα έτσι εξειδικευμένο θέμα που φυσικά χρειάζεται πολλές γνώσεις προκειμένου να το αναπτύξουμε και να το αναλύσουμε και γι' αυτό σας καλέσαμε. Εγώ θα πω ότι η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί 9 Δεκεμβρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 11, στο αμφιθέατρο του Λυκείου, που αλλού στην περιοχή της Νεμαίας, και το θέμα της ημερίδας είναι η αμπελουργική ζώνη, ΠΟΠ Νεμαία, οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, επιπτώσεις και τρόποι άμβλησης. Αυτό ακριβώς. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ημερίδα προκειμένου να ασχοληθούμε με αυτό το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, το οποίο θα μας επηρεάσει τα επόμενα πολλά χρόνια. Όλα αλλάζουν γύρω μας, δυστυχώς προς το χειρότερο. Πρέπει όμως να αρχίσουμε να κατανοούμε τι θα συμβεί. Οι επιστήμονες διεκρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Πρέπει και εμείς ως επιχειρηματίες, ως αμπελουργοί, όσοι επιχειρούμε στην αμπελουργική ζώνη της Νεμαίας, αλλά και γενικότερα όλοι οι αγρότες και όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή ή το δευτερογενή τομέα, θα πρέπει να είναι ενήμεροι τι συμβαίνει, για να μπορούμε να προβλέψουμε, να μπορέσουμε να αρχίζουμε να το εξετάζουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να προφυλάξουμε όσο το δυνατόν γίνεται την ζώνη της Νεμαίας. Πρώτα απ' όλα να πούμε σίγουρα ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Καλό είναι λοιπόν να την παρακολουθήσουν όσο περισσότεροι παραγωγοί, αγρότες και οτιδήποτε άλλο υπάρχουν. Καλό είναι να βρεθούν, κύριε Πρόεδρε, και οι πολιτικοί, οι βουλευτές που έχουμε του νομού, αλλά και δήμαρχοι και από τους 6 δήμους, θα πω εγώ, της Κορινθίας, προκειμένου να ξέρουν και να μάθουν από τους πλέον αρμόδιους το τι μας περιμένει, γιατί τα δείγματα που έχουμε για τα επόμενα χρόνια δεν είναι καθόλου καλά. Έχουν κληθεί οι δήμαρχοι που είναι όμοροι με την Νεμαία, δηλαδή η ζώνη της Νεμαίας ακουμπάει και το Δήμο Κιάτου και το Δήμο του Άργους. Έχουμε καλέσει τους δημάρχους, έχουμε καλέσει τους βουλευτές, έχουμε καλούσει υπηρεσιακούς παράγοντες. Δεν ξέρω πόσοι θα έρθουν. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι θα έρθει, βέβαια λίγο αργά, αλλά θα έρθει. Εκείνο όμως που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο είναι ότι πρέπει να έρθουν οι αγρότες, οι αμπελουργοί, οι υνοποιοί, όσοι επιχειρούν δηλαδή και έχουν συνάφεια με αυτό με το αμπέλι, ακόμη και με την ελιά και τα πάντα, δεν αφορά μόνο το αμπέλι. Το κάναμε έτσι γιατί η αμπελουργία στην Νεμαία είναι ίσως το πιο έτσι διαδεδομένο προϊόν. Οι καλεσμένοι μας είναι πολύ σημαντικοί. Δηλαδή είναι ο Διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αθηνών, της ΕΜΗ, της γνωστής ΕΜΗ. Υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Θα ήθελα να σας επισημάνω εδώ ότι στην ΕΜΕΑ τα προηγούμενα, πριν από 4-5 χρόνια, ξεκίνησε ένα πολύ μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα, στο οποίο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και ο Σύνδεσμος εκτελέσαν ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα 3 χρόνων και εγκαταστήσαμε 13 μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλη τη ζώνη, συν κάποιους σταθμούς που υπήρχαν από ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπήκαν όλοι σε αυτό το πακέτο. Και έχουμε πλέον εδώ και για 5 χρόνια πολύ σημαντικά στοιχεία το τι συμβαίνει στο κλίμα της Νεμαίας. Θα έρθουν, θα μας τα εξηγήσουν και βάσει εκεί θα γίνει και συζήτηση επάνω, στο δεύτερο σκέλος της ημερίδας, που θα είναι το στρογγυλό τραπέζι, που θα κάτσουν όλοι οι ομιλητές, συν και οι γεωπόνοι που επιχειρούν στην ζώνη της Νεμαίας και ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει, για να γίνει μια συζήτηση με το κοινό και μεταξύ των επιστημόνων, ώστε να δούμε πού πηγαίνει το πράγμα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου τα ονόματα από τους εκλεκτούς καλεσμένους και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο ο κάθε τηλεθεατής, πληκτρολογώντας στον Σύνδεσμο Ενωπιών Νεμαίας ότι έχουν αναρτηθεί και να δει αναλυτικά τι περιλαμβάνει η ημερίδα. Κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο μέχρι να φτάσουμε στο σημείο και να πραγματοποιηθεί η ημερίδα και να βρείτε όλους αυτούς τους επιστήμονες που έχουν γνώση επί του θέματος και νομίζω ότι θα βοηθήσουν και πολύ. Ήταν δύσκολο γιατί πρέπει να έρθει σε επικοινωνία μαζί τους, πρέπει να ταιριάξουν, γιατί έχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις οι άνθρωποι αυτοί, δεν είμαστε μόνο εμείς. Πρέπει όλα αυτά να οργανωθούν, να βρεθούν οι ημερομηνίες, ούτως ώστε για να γίνει αυτή η ημερίδα.
Πάντως προθυμία υπήρχε από μέρους τους, δεν έχω παράπονο, αλίμονο. Τους άρεσε η ιδέα αυτή. Ίσως και είναι και, να ξέρουμε ότι ίσως είναι και η μοναδική που γίνεται σε τέτοιο επίπεδο. Έχουν γίνει και άλλες συζητήσεις γύρω από την κλιματική αλλαγή, αλλά είναι περισσότερο θεωρητικές. Εδώ τώρα πάμε να δούμε και τι γίνεται ακριβώς στην περιοχή μας. Μάλιστα. Και επειδή το είπαμε και στην αρχή ότι πρόκειται για μια ημερίδα η οποία είναι εξειδικευμένη και καλό είναι να προβρεθούν και οι παραγωγοί έτσι και οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής. Τώρα όμως θέλω να απευθυνθούμε έτσι σε όλους τους τηλεθεατές της Πελοποννήσου και να πούμε απλά, κύριε Πρόεδρε, τις επιπτώσεις που έχουμε παρατηρήσει μέχρι στιγμής μέσω της κλιματικής αλλαγής και να στοχεύσουμε στην περιοχή της Νεμαίας. Είδατε λιγότερες ποσότητες, είδατε να αλλάζει ποιότητα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει συνέχεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπάρχει πρόβλημα με την λειψιδρία. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμη ότι έχουμε μπει σε ξηρασία και τέτοια πράγματα. Υπάρχει λειψιδρία. Υπάρχουν φαινόμενα δηλαδή να βρέχει εποχές οι οποίες δεν πρέπει να βρέχει και να μην βρέχει την εποχή που το θέλουμε. Ή υπάρχουν, ξέρω εγώ, υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες εμφανίζονται. Όλο αυτό το πακέτο δημιουργεί πρόβλημα στα φυτά. Έχουμε ανάπτυξη ασθενειών. Έχουμε με τον καύσωνα είχαμε θέματα και με τις βροχές που πέσανε κάποια στιγμή την Άνοιξη, με περονόσπορο, με διάφορα. Όλα αυτά δηλαδή τα προβλήματα που προκύπτουν. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Απλά ο κύκλος είναι που είναι ενισχυτικός. Δηλαδή παλιότερα μπορεί να είχαμε μια λειψιδρία ή να είχαμε λιγότερες βροχές για 2-3 χρόνια, αλλά μετά ας πούμε έβρεχε κανονικά και είχαμε άλλα 2-3-4 χρόνια κανονικές βροχές. Και τώρα έχει αναστραφεί αυτό. Δηλαδή έρχονται περισσότερες χρονιές οι οποίες δεν έχουμε αυτά τα φαινόμενα και λιγότερες χρονιές που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε βροχές ή χιόνια. Που τα χιόνια και το κρύο είναι απαραίτητο για τα φυτά καταρχάς. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε συνεχώς, όπως είναι τώρα, να έχουμε Χριστούγεννα, πλησιάζει Χριστούγεννα και να έχουμε 20 βαθμούς. Σίγουρα. Αυτά όλα που παρουσιάζονται. Και αν δηλαδή διαβάσουμε λίγο, γιατί και εγώ λίγο διάβασα τώρα, επειδή το κάνω αυτό, λέω να ενημερωθώ λίγο τι έχει γίνει και από τη βιβλιογραφία και τι λέγεται από τους επιστήμονες. Οι επιστήμονες υπολογίζαν ότι αυτά τα φαινόμενα θα τα είχαμε το 2050, να φανταστείτε. Τα έχουμε το 2023. Όμως θα τρέξαν πολύ πιο γρήγορα, δυστυχώς. Ακριβώς, αυτό. Και είναι και ανησυχητικό αυτό. Ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, όμως πρέπει να δούμε και κάποιους άλλους παράγοντες που εντάσσονται στα θετικά της όλης υπόθεσης. Δεν αφορούν την κλιματική αλλαγή, αφορούν όμως την περιοχή της Νεμαίας. Ναι. Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν σπαταλήσει πολλά χρήματα για το κρασί ως προϊόν με σωστή ποιότητα, το αγιοργήτικο που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι προχωράμε πολύ γρήγορους ρυθμούς και η τεχνολογία και δίνει τις δυνατότητες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν και δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε κάποια πράγματα. Σίγουρα τώρα η Νεμαία είναι ίσως... Έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα από τα ηνοπία. Έχουν φτιαχτεί ηνοπία τα οποία είναι σύγχρονα, είναι επισκέψιμα, μπορούν να έχουν τα πάντα, να έχουν όλες τις προδιαγραφές να κάνουν υψηλής ποιότητας κρασιά. Βέβαια υπάρχει και μια μεγάλη, ας πούμε, στον αμπελουργικό τομέα, γιατί το κρασί ξεκινάει από τα αμπέλη. Αν δηλαδή άμα δεν έχεις την πρώτη ύλη σωστή, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ή μπορείς να βελτιώσεις κάποια πράγματα, αλλά ως ένα σημείο. Παρατηρείται όμως και αυτό ακόμη. Δηλαδή, ακόμη και στο αμπέλι γίνεται πολύ σοβαρότερη δουλειά από ό,τι γινόταν παλιότερα. Άρα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι μια περιοχή η οποία εν δυνάμει και μαζί με τις ενέργειες που έχουμε κάνει σαν σύνδεσμος και μαζί με τον Ινοποιητικό Συνεταιρισμό. Γιατί πρέπει να το αναφέρω ότι ο Ινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμαίας, ένας σημαντικός παράγοντας, ας πούμε, στην περιοχή, πλέον έχουμε μια αγαστή συνεργασία. Δεν είναι όπως παλιά που λέγαμε ότι οι ιδιώτες από εδώ, οι συνεταίροι από εκεί. Όχι. Υπάρχει μια αγαστή συνεργασία και γι' αυτό ξεμπλοκάραμε όλα αυτά τα θέματα και με την αλλαγή των φακέλων και με τα κρασά, πιστοποιημένα κρασά και τα ποιοτικά κρασά. Και τώρα στην ημερίδα αυτή ο συνεταιρισμός
στρατεύτηκε κάτω από αυτό, και έχει στείλει στους αμπελουργούς μηνύματα στα κινητά τους, έχουν κάνει στα χωριά. Ελπίζω ότι θα ανταποκριθούν όλοι και θα κοιτάξουν το μέλλον μας λίγο, να δούμε τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, εγώ αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί την ημερίδα είπαμε καλό είναι να την παρακολουθήσουν όλοι, να τα ακούσουν από τους πλέον αρμόδιους και που θα είναι και αυτοί που θα μας δώσουν και όλες τις λεπτομέρειες και τις απορίες που θα έχει ο καθένας από εμάς θα απαντηθούν στο τέλος της ημερίδας, να το αναφέρουμε και αυτό. Θέλω να σταθούμε όμως σε δύο ακόμα σημεία και σας τα ρωτάω εγώ ως ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα και στοιχεία σχετικά με το χώρο του κρασιού. Είναι όμως κάποια παράπονα, κάποια να το πω έτσι μακροχρόνια προβλήματα που δεν ξέρω αν έχουν λυθεί ή αν έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Ασκούμε πολλά χρόνια, ας πούμε, για μια σχολή νοτορισμού στην ΕΜΕΑ από τη μία. Από την άλλη, νομίζω ότι και οι ιδιώτες θα ήθελαν πολύ περισσότερο εινοτουρισμό στην ΕΜΕΑ. Γίνονται κάποιες κινήσεις, έστω και σταδιακά, προκειμένου αυτά τα δύο να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο την περιοχή και να φτάσει πιο ψηλά. Κοιτάτε τώρα, η εινοτουριστική σχολή στην ΕΜΕΑ είναι δύσκολο να γίνει. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, δεν καταφέραμε να κάνουμε ούτε καν, ας πούμε, ένα ερευνητικό κέντρο στην ΕΜΕΑ γύρω από το Αγιορκήτικο. Υπάρχει μια γεωργική σχολή, η οποία είναι κάτω από το Λογό Δήμητρα, η οποία κάνει ένα έργο, σημαντικό έργο, δεν αντιλέγω. Φέτος έχει βελτιωθεί κατά πολύ και, και οι μαθητές που την παρακολουθούν έχουν ανέβει και επίπεδο. Δηλαδή παρακολουθούν και οι μαθητές οι οποίοι έχουν βγάλει και σχολές ανώτατες. Πάει να πει δηλαδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον επάνω σε αυτό. Τώρα είναι ΕΜΕΑ. Παρόλο που είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα και είναι ίσως το ιδανικό σημείο για να έχουμε τον εινοτουρισμό, δεν έχει υποδομές, δεν έχει ξενοδοχεία. Δηλαδή όποιος ερχόταν έπρεπε να έρθει και να φύγει. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει ήδη ένα νέο ξενοδοχείο μπει, έχει μπει, ας πούμε, στην δουλεύει, είναι μικρό βέβαια, αλλά γίνεται και ένα άλλο ξενοδοχείο που θα έχει πολύ μεγάλο, 14 κλίνες. Εκεί δηλαδή βλέπουμε ότι κάτι αρχίζει και αλλάζει. Αρχίζουν να δημιουργούνται υποδομές. Έχουμε ήδη, παλιότερα είχαμε ένα εστιατόριο το Σοφό και είχαμε και ένα ψητοπολείο το οποίο ήταν πραγματικά αξιοπρεπές, για να λέμε την αλήθεια. Μπορεί να προσφέρει αυτά που προσφέρει, αλλά ήταν αξιοπρεπέστατα. Τώρα έχουμε και τρίτο εστιατόριο, έχουμε 17 χωριά. Κάτι γίνεται, δηλαδή και ξενοδοχεία και εστιατόρια και τα εινοποιεία επισκέψιμα. Υπάρχει τρόπος όμως να γίνονται όλα αυτά λίγο πιο γρήγορα. Δηλαδή με μικρότερα πράγματα, εγώ ως Κορίνθιος τι θα ήθελα. Θα ήθελα περισσότερες γιορτές κρασιού στην ΕΜΕΑ ή κάποιες εκδηλώσεις. Έστω και μικρές, το Σαββατοκύριακο ας πούμε, να πάρουμε το αυτοκίνητό μας. Είμαστε πολύ δίπλα και να βρεθούμε στην περιοχή της ΕΜΕΑς, να δοκιμάσουμε κρασιά. Αλλά να δοθεί ένα κίνητρο, μία μικρή συναυλία, οτιδήποτε. Κοιτάτε να δείτε τώρα, δεν είναι εύκολο να ασχοληθεί ο σύνδεσμος. Ξέρετε, ο σύνδεσμος είναι ένα σωματείο το οποίο είναι συνδικαλιστικό. Με αρκετή δύναμη, όμως μπορεί να πιέσει καταστάσεις. Ναι. Η σημασία έχει ότι πρέπει να γίνει ένας φορέας. Και εκεί είναι το θέμα. Ότι πρέπει να γίνει ένας φορέας που να συμμετέχουν και ο σύνδεσμος, να συμμετέχει και ο αγροτικός σύλλογος, να συμμετέχει και ο ενοποιητικός συνεταιρισμός, να συμμετέχει και ο Δήμος και ο εμπορικός σύλλογος. Αυτός ο φορέας να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο. Μόνος του ο σύνδεσμος συνοποιών ΕΜΕΑς δεν μπορεί να τα καταφέρει γιατί δεν έχει καν. Ο πρόεδρος είναι και ο ταμείας και ο αντιπρόεδρος. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουμε και από τις ώρες που έχουμε κάποιες μικρές κενά να ασχοληθούμε και λίγο με το σύνδεσμο. Κάνουμε πολλά πράγματα για αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα είναι όμως ότι, για να πω και την αλήθεια τώρα, ας πούμε, για τους πολιτικούς, ας πούμε. Και του το είπα και στη Βουλή όταν είχα πάει να μιλήσω για ένα θέμα για τον τουρισμό, του το είπα και μέσα. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος από το 2016 περί αγροτικών συνεταιρισμών. Και στον νόμο αυτό προβλέπεται μέσα. Ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας σε κάθε ζώνη, όπως είναι στο εξωτερικό. Αυτός ο φορέας λέγεται φορέας προστασίας και διαχείρισης ζώνης. Σε αυτό το φορέα λοιπόν, που είναι επίσημος φορέας, συμμετέχουν οι ιδιώτες εινοποιοί, συμμετέχουν οι αμπελουργοί. Με ίσα ποσοστά, είναι 50-50, και συμμετέχουν και ο Δήμος και ο Αμπελουργικός Σύλλογος χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αυτός λοιπόν ο φορέας είχε δυνατότητα να λειτουργήσει από το 17, από το 18. Το μόνο που μένει είναι να βγουν οι υπουργικές αποφάσεις, τίποτα άλλο.
Πόσοι υπουργοί αγροτικής ανάπτυξης έχουν περάσει? Πολλοί. Πολλοί. Ούτε ένας δεν έχει πει ότι εγώ αυτό το νόμο θα τον ενεργοποιήσω. Δηλαδή δεν τον ψηφίσαν. Και δεν θέλουμε δηλαδή με τίποτα να δούμε τι γίνεται έξω, τι γίνεται δηλαδή στις άλλες ζώνες, γιατί προδεύουν και γιατί συζητάνε αυτά που συζητάμε εμείς τώρα. Τα έχουν συζητήσει εδώ και 3-4 χρόνια αυτοί. Στον Πολντό γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή. Γιατί παρατηρείται και πέρα από αυτό η κλιματική αλλαγή, αφού γι' αυτό μιλάμε και όλα αυτά. Ξέρετε τι παρατηρείται? Παρατηρείται δηλαδή ότι υπάρχει υποχώρηση στην κατανάλωση του κόκκινου κρασιού. Και αντιθέτως έχουμε αύξηση στο λευκό κρασί. Γιατί όταν υπάρχουν περισσότερες ζεστές ημέρες, ο κόσμος θέλει να πει δροσερά πράγματα. Μάλιστα. Ενώ το κόκκινο κρασί, όταν το βάζει στο ψυγείο και το κάνει δροσερό, κάνει αυτά. Να λοιπόν, τι μαθαίνουμε. Λοιπόν, αυτά τα συζητήσαν στον Μπορντό. Εδώ και 3 χρόνια συζητάνε οι άνθρωποι μέσα από αυτό το φορέα που έχουν συστήσει. Και κάνανε επίσημες, κάνανε δηλαδή προτάσεις στο Υπουργείο Γεωργίας της Γαλλίας και συζητήσαν και με αυτό και πήραν αποφάσεις για αυτά τα θέματα. Εμείς εδώ δεν έχουμε ούτε καν το φορέα, δεν μπορούμε να ψηφίσουν οι υπουργοί μας. Όχι να ψηφίσουν, να βγάλουν τις υπουργικές αποφάσεις. Λοιπόν, τι να συζητάμε τώρα? Πώς μπορούμε να προοδεύσουμε και να πάμε μπροστά?